Υπόδειγμα προς τη νέα γενιά χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων στο σκάκι για το 2016 Σταυρούλα Τσολακίδου, με την οποία συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή και του Προέδρου αλλά και Αντιπροέδρου της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γιώργου Μακρόπουλου και Βασίλη Θεοδωρίδη. Ο κ. Παυλόπουλος, αφού συνεχαρεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων για την κορυφαία της διάκριση και μάλιστα για τρίτη φορά, την χαρακτήρισε υπόδειγμα αριστείας και στο σκάκι αλλά και στο σχολείο και τόνισε ότι αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τη νέα γενιά και τους νέους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από όλους από την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Από την πλευρά της, η Σταυρούλα Τσολακίδου, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε ότι θα προσπαθήσει και στο μέλλον να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό για να φέρει και άλλες επιτυχίες. Στη συνέχεια, ο κ. Κοντονής συνόδευσε τη Σταυρούλα Τσολακίδου στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ορίσατε. Έλα, Σταυρούλα, έλα. Γεια σας, τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πρόεδρος της Ζωρίδης, αντιπρόεδρος της Καφτιταβάλα. Μάλιστα. Γεια σας. Ελάτε. Με πολύ υψηλού επίπεδου αθλητές, διότι το πραγματικό πλεονέκτημα για μας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Και αυτό φαίνεται παντού. Ότι οι νέοι επιστήμονες διαπρέπουν δυστυχώς έξω από τη χώρα και πρέπει να ξαναγυρίσουν και πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το κεφάλαιο. Και νομίζω ότι το παράδειγμα το δικό σου είναι ένα σημαντικό παράδειγμα που μας δίνει αυτοπεποίθηση σαν χώρα, σαν λαό, ότι έχουμε δυνατότητα να πάμε πολύ μπροστά, μεγάλες επιτυχίες. Και επειδή το σκάκι είναι ένα άθλημα αγαπημένο, πνευματικό διάστασης και στρατηγικής, θα ήθελα να μας πείσετε με δύο λόγια πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε κι εμείς κανένα ρουαμάρ τώρα, γιατί στην παγκόσμια σκακέρα είμαστε σε κρίσιμο, στην παρτίδα είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Είσαι και από την Καβάλα. Ναι, από την Καβάλα. Είναι η μητέρα μου. Η μισή μου καταγωγή είναι από την Καβάλα. Μεγάλωσα τα καλοκαιρία μου στην Ηρακλήτσα. Εσείς από πού είστε? Από μέσα από την Καβάλα. Εσείς παίζετε σκάκι? Παίζω, μαθαίνω και στο γιο μου τώρα. Ναι. Του αρέσει, είναι 6 χρονών. Και βέβαια τον αφήνω να μενικά για να έχει κίνδυνο. Δεν τον αφήνετε, θα δούμε μέχρι πότε. Καλά. Να μενικά ούτως ή άλλως. Η Σταυρούλα είναι και μια εξαιρετική μαθήτρια. Είναι μαθήτρια της Β' Λυκείου και πάει εξαιρετικά και στα μαθήματά της. Και αυτό είναι ακόμα έτσι, σπουδαίο. Εντάξει, γενικά το σκάκι βοηθάει. Βοηθάει, έτσι. Ναι, ήταν σημεοφόρος στην τρίτη γυμνασίου σου, στο γυμνάσιο. Στα ρόλο που χάνει πάρα πολλές ώρες και μέρες από το σχολείο της, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει διεθνείς υποχρεώσεις και υποχρεώσεις να συμμετέχει στα πρόθυμα. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικό. Ήσουνα σε μια κατηγορία παραπάνω, στον Άντερ 18, ήσουνα. Ναι, στα κορίτσια 18. Ναι. Έπαιζε με 2 χρόνια μεγαλύτερες, που σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε είναι τεράστια διαφορά. Ναι. Στο σκάκι ειδικά, το να είσαι 18 και 16, είναι διαφορά είναι τεράστια. Εδώ φαντάζομαι. Ναι, επειδή τον τίτλο στα 16 τον είχε πάρει πέρσι ως 15χρονη, επέλεξε φέτος να παίξει με τις 18χρονες. Και πάλι τα κατάφερε. Νομοθετικά, εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, πήραμε εκείνες τις πρωτοβουλίες για την Ομοσπονδία του Αθλήματος, να έχουν οι αθλητές και οι προπονητές όλα εκείνα τα προνόμια που έχουν και οι άλλοι αθλητές, γιατί κατά ένα περίεργο τρόπο είχαν εξαιρεθεί. Και αυτή την αδικία τη διορθώσαμε εμείς με νομοθετικές ρυθμίσεις και τον Μάρτιο και τον Αύγουστο.